Μπορεί οι Ελληνίδες που ασχολούνται με την βυζαντινή μουσική να είναι αρκετές, όμως είναι ακόμη περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που αποφασίζουν να ψάλουν. Δύο από τις ψάλτριες που αυτές τις ημέρες αναπέμπτουν ύμνους για το θείο δράμα, μίλησαν στο Sky για την αγάπη τους για το ψαλτήρι, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζουν οι πιστοί. Η Νεκταρία Καρατζή ψάλει το Όγλικη Μουέαρ, το εγκόμιο του επιταφείου θρήνου της Παναγίας, αυτή την κατανυκτική νύχτα που κορυφώνεται το θείο δράμα. Τα εγκόμια είναι λαϊκής προέλευσης και θα λέγαμε ότι εκφράζουν την επιθυμία του ανθρώπου να ταυτιστεί με το Θεό με έναν διαφορετικό τρόπο. Η ζωή εν τόφου, τότε... Είμαι ψάλτρια από τα 9 μου χρόνια, μετά από προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, του Παυσκαλυβίτη, του γέροντά μου, ο οποίος με οδήγησε σε αυτήν την τέχνη. Οι γυναίκες που ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική είναι πολλές, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά στα 200 ενεργά μέλη, γυναίκες που είτε βρίσκονται πάνω στα ψαλτήρια και εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, είτε είναι σπουδάστριες βυζαντινής μουσικής, ή απόφοιτες βυζαντινής μουσικής και δεν είναι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου. Και μπορεί να μην είναι σύνηθες να βλέπουμε να ψάλουν μέσα στις εκκλησίες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες κάθονται πίσω από τα αναλόγια υμνώντας τη χριστιανική πίστη. Καμιά αγάπη προς το και το τραγούδι αλλά πιο πολύ και το θρησκευτικό το κομμάτι. Εδώ και 5 χρόνια, ναι, ασχολούμαι ενεργά με το κομμάτι της βυζαντινής μουσικής. Οπότε κάθε Κυριακή είμαι στο αναλόγιο. Και όταν οι πιστοί βλέπουν στο ψαλτήρι μια γυναίκα? Οι φωνές οι γυναικείες δένουν πολύ όμορφα με τις αντρικές τις φωνές. Και εξάλλου αυτό πάνω απ' όλα είναι προσευχή. Οπότε όπως προσεύχεται ο άντρας, προσεύχεται και η γυναίκα. Σήμερα μα... Amen.